Δεν θα σου κρύψω ότι μου την έσπασε που η συμπεριφορά σας μετά με τον Νίκο. Το είπα και του Νίκου. Για πότε μιλάς? Για χθες. Εγώ είμαι πολύ εκφραστική, δεν μπορώ να κρυφτώ. Δεν λέω γιατί σε εκφράσεις πρέπει στο πρόσωπό σου. Γιατί μιλάς? Για μετά, ότι έπρεπε να απολογηθεί η Εμιλή, εγώ, γιατί ψήφισε τον Αναστάση και τέτοια. Είναι, γιατί είναι ο Στάσης. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Ναι, είναι ο Αναστάσης. Είναι ένα παιχνίδι. Παίξατε στρατηγικά. Είναι ένα παιχνίδι. Τι είναι που παίξαμε στρατηγικά? Αμά, σα νοιάζει το παιχνίδι. Άρα... Καθόλου και αυτό πήγα να σου πω. Άμα δεν σε ένοιαζε ναι. το παιχνίδι, γενικά, άμα δεν σα ένοιαζε το παιχνίδι. Ναι. Θα ψηφίζατε έναν όποιον να είναι ή όπως είπε ο Τζέισον, ψηφίστε με να φύγω. Δεν γιατί θέλω εγώ να ψηφίσω τον Κόρκα, δηλαδή. Δεν θέλω να φτάσω τελικό και μπλα μπλα. Άμα δεν θέλατε να φτάσετε. Ωραία, εσένα δεν σε νοιάζει το παιχνίδι όπως λες. Ωραία, εσένα δεν σε νοιάζει το παιχνίδι όπως λες. Εγώ, για... εγώ ναι. μπήκα με σκοπό ότι ήθελα να πάω όσο. Δηλαδή ήθελα να μπω σε αυτό το παιχνίδι με το που μπήκα. Γιατί να μην πάω στο τελικό μου, δεν ξέρω. Άρα σε νοιάζει το παιχνίδι, οκ. Ναι, οκ. Εσένα δεν σε νοιάζει το παιχνίδι. Πες το μου. Εμένα με νοιάζει το παιχνίδι να φτάσω όσο μακριά γίνεται με τον Νίκο. Ωραία, εφόσον με τον Νίκο είστε μαζί και δεν σε νοιάζει το παιχνίδι, όπως λες, δηλαδή δεν σε νοιάζει ο τελικός. Ήθελα να φτάσω στο τελικό με τον Νίκο. Άρα το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, αλλά με τον Νίκο, κατάλαβες. Μόνοι σου δηλαδή θα έφευγες. Αν έφευγε ο Νίκος, το είχα πει. Γιατί και άμα εγώ, δεν με πιστεύεις. Σου φαίνεται τραγικό το ότι, εγώ, ότι εμένα μου άρεσε που πήγα στο τελικό? Όχι, απλά. Στρατηγική γιατί να είναι? Γιατί είναι, ρε φίλε. Από μεριά σας, γιατί να μην είναι στρατηγική στο πρόσωπό μου? Γιατί πώς. Πότε είχα πάρει ψήφου από εσά? Θετική. Εσύ αντί να δώσει στον Κόρκα, π.χ. που έχετε τσακωθεί, έχετε βριστεί ένα κατά μέσα φορά. Αντί να δώσει στο Δήμο, ο οποίο έχετε βριστεί, έχετε τσακωθεί, γιατί έδωσε σε μένα? Στο Δήμο δεν θα έδινε, γιατί σέβομαι αυτό που έχουμε με την Ανδριάννα. Δεν σέβεσαι αυτό που έχουμε με την Ανδριάννα, τον έβγαλε στον τάκο. Μια φορά για να υποστηρίξω ποιον. Τον Πελετιέ. Δεν έχει να λέει, άρα δεν σέβεσαι τίποτα. Δεν είναι σεβασμό αυτό, το έχει κάνει. Για τώρα το ψήφισα. Τώρα, εγώ γιατί να με θεωρήσω ότι αυτό που κάνατε σε μένα πήρα 4 ψήφου δεν ήταν στρατηγική για να βγω? Δεν ήταν στρατηγική, απλά υποτίθεται άμα το πάρει αντικειμενικά είναι το power of love. Ναι. Είσαι ο μόνο που έμεινε, έτσι ήταν και ο Τζέισον, ναι. και γι' αυτό έφυγε. Που για μένα εγώ τον ήθελα τον Ιάσονα τελικό. Έχει κάνει πάρα πολλά καλά πράγματα και σε όλες τις κοπέλες. Εγώ τον ήθελα, παρόλο που ήταν μπακουράκι. Αυτό. Απλά θεωρώ από εσάς, άμα μπορούσα εγώ να διώξω κάποιον, θα έδινα τον Κόρκα. Εμένα και μετά, ναι, εσένα, γιατί θεώρησα ότι και άλλες κοπέλες θα σε ψηφίσουν και για να γίνει μια ανοιχτή ψηφοφορία μετά. Και ήταν η αιτιολογία μου γιατί σε ψηφίζω. Ήσουν αυτός ο άνθρωπος που στην αρχή και εσένα σε παρεξήγησα. Και αυτά που έλεγε στη Νίκη και σε μένα που πέταξες μία έτσι. Και σου αλλά... είπα, τι είσαι μεγάλο παιδί. Γιατί σου ρουχό. Τέλος πάντων. Πρέπει λίγο πήγε το μάτι γιατί να μην το πω. Εγώ είσαι πραγματικά αυθόρμητος. Ό,τι μου βουλχείρε το λέω. Αυτό. Συνέχεια κατάλαβα ότι όντως είσαι αυθόρμητος. Και δεν τα εννοείς ούτε με πονηρό τρόπο ούτε... Ναι. Όσες φορές βρέθηκα σε παρέα μαζί σου, πραγματικά ένιωσα άνετα, ένιωσα τέλεια, με κάνεις και γελάω, περνάω υπέροχα μαζί σου. Θα τρώμε και έξω φύκια. Και με βλέπω και εμένα στη Μύκονο, οπότε μην χαίρεσαι, ναι. ότι θα με ξεφορτωθείς έτσι γρήγορα. Εγώ σου είπα, μπορεί να είμαι εδώ πέρα ήρεμη, αλλά άμα βγω έξω να διασκεδάσω, γίνομαι, μη σου πω, πιο τρελή. Για να σε δούμε, εμένα αυτό μου αρέσει να βλέπω. Τρέλα θέλω. Ιδέες. Εδώ πέρα είσαι πολύ... Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαλάρη και υποτονή. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ εδώ, γι' αυτό όσες φορές έχω πει ότι ερωτικά μεταξύ μας δεν μπορώ να το δω ούτε. Ποτέ. Ούτε. Τέλος πάντων, ποτέ. Ούτε. Και ότι είναι ότι δεν σε συμπαθώ. Σε συμπαθώ και έχει και γέλιο και πραγματικά σε έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Ναι. Κριντζοντιλούλου, combined μαζί. Όλα μαζί. Το άλογο μου, κοίταξε άλογο. Αλλά ναι, όντως είσαι από τα άτομα που θέλω να. Δηλαδή και τον Αναστάση. Όπως σου λέω τον Αναστάση, του μίλησα μετά πριν φύγει και όντως συγκινήθηκα. Γιατί δεν θέλω να το κάνω κάμερα. Και του είπα κάποια πράγματα που πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ η προσωπικότητα του Αναστάση. Όλα τα άλλα παιδιά δεν με έχουν επηρεάσει. Αλλά ο Αναστάσης μου έχει βάλει να κάτσω να σκεφτώ πράγματα για μένα, να τα δουλέψω για μένα, να δω πώς είναι. Γιατί ο Αναστάσης για μένα είναι πρότυπο άντρα. Δηλαδή σου λέω. Είναι. Χαίρομαι. Πραγματικά είναι πρότυπο άντρα. Χαίρομαι, ναι. Με προβλημάτισε στο να αναπτύξω λίγο το λεξιλογιό μου. Ξέρεις, μου έδωσε πολύ καλά πράγματα η παρέα μου με τον Αναστάση που δεν ήμασταν και όλη μέρα μαζί. Εγώ πραγματικά σου εύχομαι
όλη τη ζωή που έχεις μπροστά σου να την κατευχαριστηθείς. Βγες, γέλασε, κάνε ακραία πράγματα, κάνε θυσίες, αρκεί να είσαι εσύ καλά. Πάντα να κάνεις αυτό που θέλει ο Γιώργος. Το κάνω. Το ξέρω και να εξακολουθείς να το κάνεις αυτό και να μην αφήσεις κανέναν, μα κανέναν να σε ρίξει και να σου κάνει να χάσει το χαμόγελό σου. Δεν μπορώ, ναι. Αυτό να αυτό... το κρατήσεις. Μακάρι, δεν μπορώ. Είμαι δηλαδή, είμαι κι εγώ με στρελή χαρά. Σου πάει να χαμογελάς και είσαι πάρα πολύ πρώτη. Και εσένα, κάτω πάλι. Τι να πω, εσύ δεν σηκώνεσαι μετά, δεν σηκώνεσαι. Εγώ θα σηκωθώ. Μου έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Δώσε τρία λεπτά, τι να πούμε τώρα. Τίποτα. Απλά να μου πει ειλικρινά, αν πιστεύει ότι συμμετείχα στη δολοπλοκία ενάντια στον Δημήτρη. Να σου μιλήσω φουλ ειλικρινά. Φουλ ειλικρινά θέλω να μιλήσεις. Αλλά δεν θέλω να μου πει κάτι για να μου το πει. Ναι, πιστεύω πως όχι δεν την οργάνωσε, απλώς κάποια. Είναι γυναίκα. Κάποια σου είπεν και εσύ απλώς. Συμφώνησες. Πώς... Έτσι πως με έχεις κόψει, αν μου το έλεγε οποιαδήποτε κοπέλα, δεν θα το είχα πει στον Δημήτρη, πιστεύεις? Τι πιστεύεις? Νομίζω πως θα ήθελες να το πεις, απλώς το είδες και το... Πως είναι τελειωμένη κουβέντα κατά κάποιον τρόπο, όμως θα πάρει αρκετές ψήφους. Γιατί να μην το πω στον Δημήτρη όμως? Τι θα καταφέρνεις να το λέγες? Θα τη βάζαμε στο στόχαστρο, θα ξέραμε ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην το ξέρει, γιατί να μην το πω αν υπήρχε αυτό το πράγμα, γιατί να μην το πω? Εσύ αν μάθαινες κάτι για τον Αναστάση, θα το έλεγες. Εδώ δεν έμαθες και ότι το πες. Έπιασες από τον πρόδρομο μια λέξη που είπες στον Κρίς και το πες κατευθείαν. Εγώ πιστεύεις αν ερχόταν κάποιος και μου το έλεγε, δεν θα το έλεγα. Για τον Δημήτρη. Αν ερχόταν και μου το έλεγε. Μπορεί το άτομο που σου το είπε να μην μπορούσε να το... Ποιος να μου το είπε, φίλε, και δεν μπορούσα. Μπορεί να σου το πει η Ανδριάννα, μπορεί να σου το πει κάποια άλλη. Γιατί η Ανδριάννα να μου πει τέτοιο πράγμα? Είναι στην Ανδριάννα να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Αλήθεια. Να μου πείτε γιατί να μου το πει αυτό το πράγμα για τον Δημήτρη. Λέω τώρα, μπορεί η Έμιλι να είπε, επειδή είχαμε συζητήσει και με την Έμιλι. Η Έμιλι να είπε γιατί δεν ψηφίζουμε Δημήτρη. Μου το είπε όντως η Έμιλι αυτό. Σε μένα να το είπε. Όχι, η Έμιλι το είπε στα κορίτσια, γιατί δεν ψηφίζουμε Δημήτρη. Και εγώ που κολλάω. Μα στο δωμάτιο αυτό ήταν μόνο η Γλυκερία και η Ανδριάννα. Δεν μου το έχει πει ποτέ αυτό εμένα η Ανδριάννα. Και δεν το ψήφισε καν τον Δημήτρη, αλήθεια σου λέω. Τώρα αν το ήξερε και δεν μου το είπε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Θα το έλεγα. Γιατί τι πρόβλημα είχα να το πω για την Έμιλη. Με έχει ψηφίσει δύο φορές να φύγω. Δεν συμμετείχε σε όλο αυτό το πράγμα για να καλά, φύγω. Καλά, δύο λεπτά. Εγώ το ήξερα για την στημένη. Που δεν ήταν καν στημένη ψηφοφορία αυτή ενάντια στον Δημήτρη. Μέχρι ο Γιώργος που είναι εκτός τόπου και χρόνου πάντα, μέχρι αυτός το ήξερε. Δεν μου το έχει πει. Εμένα δεν μου το έχει πει. Αλήθεια σου. Μα... Θα ήξερα τέτοιο πράγμα. Είσαι τόσο παρατηρητικός. Ο Γιώργος είναι κολλητός με τον Δημήτρη και δεν του το είπε, σκέψου. Ούτε εμένα το είπε. Και εσύ που πάντα είσαι πολύ παρατηρητικός, δεν το ακούσες από κάποιον. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει. Λέω, το πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει. Εγώ δεν είχα καμία σχέση, ούτε είχα ακούσει κάτι. Θα το έλεγα εγώ στον Δημήτρη, θα το έλεγα. Και δεν θα πήγαινα κιόλας να ψηφίσω. Θα ήμουν χαζός να πάω να ψηφίσω τον Δημήτρη εκείνη την μέρα. Γιατί να τον ψηφίσω? Με τον ψήφισες αφού. Ναι, μα τον ψήφισε και δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά που λες. Θα κοιτούσα να τον προστατέψω. Το χέρι σου. Τώρα, ας πούμε, για σένα, λες αυτό που λες. Θα βάζεις το χέρι σου στη φωτιά και για την Ανδριάννα. Τι πράγμα, ρώτησε με να σου πω. Ότι δεν ήταν εμπλεκόμενη σου. Αποκλείεται να ήταν εμπλεκόμενη. Τώρα, αν το άκουσε και το είδε ότι είναι μη εφικτό και δεν ήθελε να με κάνει εκνευριστό και δεν μου το είπε, αυτό να το βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Ναι, δεν θα σου το έλεγε αφού ο Δημήτρης θα έβγαινε στον τάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη που μου έχεις δώσει. Αλήθεια, από την ημέρα που ήρθες νιώθω ότι με στηρίζεις. Είσαι δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι που είσαι αληθινή. Δεν φοβάσαι να τσαλακωθείς εδώ μέσα. Αν νευριάσεις, θα νευριάσεις. Είσαι η Μαρίνα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αλήθεια. Συγκινείται το γλυκούλι μου. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη για σήμερα, παρόλα αυτά. Μην λες ρε καρδούλα. Νιώθω αλήθεια τυχαίρη. Κι εγώ πάρα πολύ. Μπορεί να μην είσαι πολύ καιρό εδώ, αλλά είσαι ανοιχτό βιβλίο. Είσαι ανοιχτό βιβλίο. Όντως, μακάρι να μπορούσα να είμαι λίγο πιο...
να τα φιλτράρω λίγο περισσότερο μερικές φορές. Θα σε βοηθάω. Με βοηθάς ήδη. Με βοήθησες και εμένα πολύ με τον τρόπο σου, χωρίς να το καταλάβεις. Και εγώ ευχαριστώ. Mm. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Καρδούλα. Και να ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, είσαι το power of love μου. Ό,τι καλύτερο. Εμένα είσαι εσύ, Νίκη, τα κορίτσια. Για όλα όσα είχαμε μοιραστεί, για όσα μου εμπιστεύτηκες και το εκτιμώ που με εμπιστεύτηκες. Από την πρώτη μέρα σε εμπιστεύτηκα. Εγώ είπα, η Μαρίνα ταιριάζει μαζί μου, τέλος, το είχα καταλάβει. Κι εγώ. Εντάξει, καλή συγκάτοικος δεν είσαι. Όχι, δεν είμαι, μου το λένε όλοι οι πρώοι μου. Δεν είσαι με το τσιγάρο σου. Έλεγα το κάνει επίτηδες, θέλει να με ξοδώσει. Με το μπάνιο, την τουαλέτα, τα χαζάμε. Αλλά αυτά θέλουν να είναι τα προβλήματά μας. Αυτά, ας είναι αυτά. Μην είναι άλλα. Έτσι δοκιμάζονται οι φιλίες, έτσι δοκιμάζονται όλα. Εγώ χάρηκα το ότι... Ό,τι και να έχει γίνει εδώ, με όποιους και να είχα κάποιο πρόβλημα, ποτέ δεν ήσουν εσύ. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα η μία με την άλλη. Εγώ φοβόμουν να σε πλησιάσω στην αρχή. Έλεγα, κλαίει, Παναγία μου, δεν πάω, θα με σκοτώσω. Σου λέω, είμαι για τους θαραλέους. Ναι. Αυτός που δεν φοβάται. Μπράβο. Εσύ δεν φοβάσαι τίποτα, αγάπη μου, και δεν θα έπρεπε. Είσαι μια απίστευτη γυναίκα για μένα. Mm. Μακάρι να είχα τη μισή σου υπομονή, τη μισή σου δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μπορεί να μην μπορώ να σε καταλάβω γενικά 100% στο πόσο καλοκαρδί είσαι. Δεν μου κολλάει. Εμένα είμαι λίγο πιο... strict. Εγώ δεν είμαι έτσι. Αλλά... Εσύ να μου δώσεις λίγο αυτό και εγώ να σου δώσω λίγο το... Εντάξει, δεν πειράζει. Ξανά. Ρε, αν γεννιόμασταν με πάντες και ξέραμε πώς θα τα κάνουμε όλα, θα ξυπνούσαμε το πρωί και θα λέγαμε «Αχω, βαριέμαι». Ισχύει. Συγκάτοικό μου. Έλα, μπάει, συγκάτοικε. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Α, τέρα σωτήρια. Από συγκίνηση, λέω. Ψεύτηκα, δεν είναι τα δάκρυα, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά. Πες μου. Τι θα σε πω. Θες να συζητήσουμε κάτι. Ότι κάποια πράγματα τα κάνεις για την κάμερα. Τι κάνω. Αντικειμενικά κάποια πράγματα τα κάνεις για την κάμερα. Τι κάνω για την κάμερα. Εντάξει, δεν γίνεται να κάνεις κόκκινο δωμάτιο γιατί με την γλυκερία να της λες κάποια πράγματα και off camera και μετά να ψηφίζεις Αναστάση. Εντάξει, εκεί αυτά... το πάω. Γεια ναι, σου. Αυτά τα συζητήσαμε με την γλυκερία. Της είπα γιατί το έκανα αυτό. Σε σένα δεν θέλω να απολογηθώ. Άμα θέλεις, μπορείς να τα συζητήσεις με την ίδια τη γλυκερία, να σου πει την άποψή της. Εγώ της είπα ότι. Δεν μπορώ να ακούσω τη δικιά σου άποψη. Θέλω να την ακούσω χωρίς να πω κάτι. Ποιο το κριτήριο. Ωραία, δεν σε κατηγορώ. Εμένα θέλω αυτό λίγο... δεν μου αρέσει. Εντάξει, δεν σε κατηγορώ. Αν ερχόσουν. Ωραία, και... το ύφος μου. Το καταλαβαίνω. Ναι, δηλαδή, γιατί το κάνατε αυτό. Ωραία. Και το έχεις ξανακάνει με τον Αναστάση. Και εγώ δεν είχα ψηφίσει τότε Αναστάση. Ωραία. Δηλαδή, φοβάσαι να ψηφίσεις γιατί θα έρθει σου τη Ριάννα σε τραμπουκίσει. Εντάξει, τώρα κατάλαβες πώς θέλω. Δεν τραμπουκίζω με το. Όχι, εντάξει, δεν μας απειλείς κιόλας. Δεν απειλώ, απλά φώναξα. Μία φορά φώναξα. Ναι, αλλά... Ωραία, ο τρόπος δεν σ' αρέσει. Μπορεί, σε παρακαλώ, να μου πεις με ποιο κριτήριο ψήφισε τον Αναστάση, λοιπόν, ενώ είσαι φίλη με την γλυκερία. Ωραία, εγώ της είπα ότι... Όχι, δεν καλώς... της είπες. Θέλω να μου πεις όχι, εμένα. Και, ωραία. Και θα το πω και σε σένα. Ότι με τον Αναστάση δεν έχω έρθει εγώ προσωπικά ποτέ κοντά. Και για να μιλήσω μαζί του πρέπει να εγώ να του απευθύνω κάπως το λόγο. Τον έχω σεβασμό, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πάντα λέει τα καλύτερα για όλους. Πραγματικά το σέβομαι. Αλλά εγώ προσωπικά σαν Έμιλη δεν έχω έρθει κοντά του με τον Δημήτρη, με τον Γκόρκ, με τον Δήμο, με όλους τους υπόλοιπους έχω έρθει κοντά. Αν, δηλαδή, στην ίδια, τον Νίκο ας πούμε δεν τον έχω ψηφίσει ποτέ. Αν όμως ήταν
μπορούσα να τον ψηφίσω, θα ήμουν ανάμεσα στον Νίκο και στον Αναστάση που δεν έχω έρθει κοντά. Εγώ εκεί πόντερα στο μυαλό μου και λέω, έστω μία να ψηφίσει τέτοιο, μετά ναι, μετά όμως έλεγα, ρε φίλε, με τον Δημήτρη έχουμε ανταλλάξει πράγματα, το ένα τ' άλλο έχουμε ζήσει πράγματα, έχουμε μιλήσει, είναι μπακούρι εκείνος, μπακούρι κι εγώ, ας πάμε και δύο μπακούρια, στην τελική. Εντάξει. Και ας μην πάω, ας του δώσω μια ευκαιρία, γιατί το Power of Love δεν είναι μόνο ζευγάρια. Ναι ρε, εννοείται. Και μόνο σου μπορείς να φύγεις. Ναι, ο Νίκος δεν συμφωνεί σε αυτό. Αλλά οκ, okay, αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Οκ. Okay. Εντάξει. Πώς πάμε, Γιώργο? Τι έγινε, brother? Βγάλε τα ρούχα σου όλα. Ναι. Φυσικά. Αυτό είπα στην Ανδριάνα πριν, λέω θα τα βγάλουμε ένα μπουτσί μέσα. Έβγαλες άκρη τελικά, τι έχει γίνει? Δύο είναι οι υποψηφίες που στήσαν ενάντια στον Δημήτρη. Δύο. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφίες. Είναι Ανδριάνα, Έμιλι. Για το Μίτσο. Ναι. Που κατ' δεν τον ψήφισα. Ναι. Αυτό που δεν ψήφισε δεν εντάξει τελευταία. Η Αλεξάνδρα δεν... Είναι εδώ. Νομίζω η Αλεξάνδρα ήταν πίσω από αυτό. Επειδή η Αλεξάνδρα στο καμαρίνι πηγαίνει στον τηλέφωνο για Αναστάσεις, μπλα μπλα. Και η Έμιλι λέει, γιατί δεν ψηφίζουμε τον Δημήτρη που έκανε αυτά. Και ήταν και η Ανδριάνα στο καμαρίνι με γλυκερία. Απλώς αυτό δεν ξεκίνησε από την Έμιλι. Η Έμιλι απλώς πρόσθεσε στις προτάσεις. Ζαν, ποια σου είπε, ρε, Μαρίνα? Όχι, εμένα μου είπε ότι συζητήθηκε αυτό μέσα στο καμαρίνι. Εγώ με το που μου το είπε, εγώ του λέω εντάξει, μου κάνουν πλάκα, ρε. Δεν είναι... Απλώς πες με, για ένα νόμο, όχι. Είναι η σωτηρία ή όχι αυτό? Όχι, δεν είναι σωτηρία. Ρε φίλε, πώς το έχεις μπλέξει εσύ στο κεφάλι σου? Δεν νομίζω ότι υπήρχε πλάνο για τον Μίτσο, όντως. Ναι, όχι, σίγουρα υπήρχε πλάνο, ναι. Η Ανδριάνα, πώς τον κατάλαβα, ήθελε να πέρα ο Μίτσο για κάποιο λόγο που ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Μπορεί για να φύγει ο ανταγωνισμός. Κάτι που μου λέει η Ανδριάνα και δεν πιστεύω είναι. Είναι ζευγάρι με τον Δήμον και μου λέει πως δεν πιστεύει πως μπορούν να κερδίσουν, αλλά εγώ στα μάτια δεν βλέπω τα ψέματα, μου λέει πως πιστεύει πως μπορούν να κερδίσουν και θέλουν να κερδίσουν. Γι' αυτό και είναι όπως ο χαμελέον η Ανδριάνα, ναι, και παίρνει διάφορα χρώματα, είναι καλή και με εμένα και με όλους, δεν έχει διαμάχες. Ναι. Θέλουν να κερδίσουν και πιστεύει πως μπορούν και με ο δίκαιο της, αλλά μου λέει πως δεν πιστεύει. Μόνο που μου λέει η Ανδριάνα με τον Δήμον πως δεν πιστεύω πως μπορούμε να κερδίσουμε, δεν είμαστε καν φαβοροί. Μόνο αυτό είναι red flag. Ξέρεις, το... Εσύ μου λες πώς πιστεύεις πως μπορείς να κερδίσεις. Εγώ το πιστεύω. Ναι, εγώ ρε φίλε, να σου πω κάτι, από τη στιγμή που ήρθα να παίξω κάπου, ήρθα για να κερδίσω. Δεν πάω κάπου για να παίξω να χάσω. Ναι. Δηλαδή τι είναι αυτό, δεν θα ακούω. Έτσι πρέπει. Δεν θα, δεν πραγματικά. Σπαστικιά. Κάσε ρε. Τι βλαμμένη είσαι. Είσαι σπαστικιά. Δεν την μπορώ ρε πάνω. Γελά. Πες μου τώρα την αλήθεια. Πώς άλλαξες από τη μία στιγμή στην άλλη? Γιατί μου είπες κάποια πράγματα εμπιστευτικά και το ξέρεις. Την αλήθεια, επηρεάστηκες? Ή δεν σ' άρεσε κάποια συμπεριφορά μου? Την αλήθεια. Χωρίς εντάσεις, είναι μία. Έλα. Να φύγουμε από εδώ τουλάχιστον χαρούμενοι. Έλα, άντε, άντε, άντε. Άντε, σταμάτα. Θα απαντήσω. Θα σου πω, ξέρω ότι όταν ξέρω ότι εκνευρίζω κάποιον... Αυτό. Εσύ ξέρω ότι εκνευρίζεσαι με μερικά... το παραμικρό, εκνευρίζεις όντως, και εγώ μπορώ να σε κοιτάξω έτσι. Δεν είναι το παραμικρό. Έχει μερικά πράγματα που γενικά και με βάση που... Που σου εμπιστεύτηκα. Δεν είπα ποτέ τίποτα. Άστα αυτό. Είναι αυτό που είδα σε σένα. Το ότι θα το αναφέρεις, θα αναφέρεις πράγματα που κάνεις από την καλοσύνη σου. Αλλά αυτό, επειδή το πέρασα γενικά και με φιλίες και με σχέσεις, μου ξύπνησε κάτι... Κάτι αρνητικό μέσα σου. Κάτι αρνητικό, ότι κάποια μέρα θα μου χτυπήσεις κάτι και το έκανες. Τι σου χτύπησα? Αυτό με την Κλαούτια, αλλά εσύ δεν ήξερες ότι εγώ πήρα την Κλαούτια. Αυτό και... το έκανε εφόσον μαλώναμε. Ναι, αλλά ήταν ένα ροή. Αυτό με τον Αναστάση που ήρθες με αυτή την επιθετικότητα. Εγώ ήμουν απτώμα, δεν ένιωθα καλά. Εκείνη τη στιγμή είχα και τις ορμόνες μου, νευρίασα και είπα ότι μπορείς... Όντως, εκείνη τη συμπεριφορά μου όντως να νευρίασε και να επαρεκτράπει.
τη μία στιγμή στην άλλη είδα ότι αλλάζει η μπιφτέκα και λέω τι γίνεται τώρα. Είδες κάποια πράγματα που να μην σου κουμπώνουν και να μην σου ταιριάζουν σαν Μαρίνα, σαν άνθρωπος. Okay. Και εσύ είσαι εκφραστική, και εσύ κάνεις πράγματα, είσαι έντονος χαρακτήρας. Εγώ τα λέω. Ναι, και εγώ τα λέω. Δεν τα λες, τα αρνείς. Ποια. Ότι είμαι έντονη σαν χαρακτήρας είμαι. Όχι, μερικά πράγματα που κάνεις δεν φαίνεται να τα καταλαβαίνεις. Γενικά και η Φάκη και όλα αυτά, εγώ για να αντιδρώ έτσι με κάποιον, διαφορετικά με τους υπόλοιπους, σημαίνει κάτι. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Μου ξύπνησες. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, σου ξύπνησα, αλλά δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν με έπιασες να μου πεις. Δεν μου ταιριάζεις γι' αυτό και αυτό το λόγο. Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Ωραία. Δεν θα σε πιάσω να σου πω. Δεν μ' άρεσε αυτό και αυτό και αυτό πάνω σου. Εγώ σε απέφευγα. Όχι γιατί σε θεωρώ κακό κορίτσι ή σε κακιά. Αυτή η λέξη τη μισώ. Δεν θεωρώ ότι είσαι κακό κορίτσι. Απλά θεωρώ ότι είμαι έντονη, είσαι έντονη και αυτό δεν κάνει match. Πιστεύω ότι όντως μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση σαν ανθρώποι. Το πιστεύω γιατί το κάναμε. Mm. Απλά και που έκανες παρακεί με την Αλεξάνδρα, εμένα η Αλεξάνδρα δεν μου ταιριάζει σαν άνθρωπος. Και το βλέπα αυτό. Μετά είδα ότι η Γλυκερία. Μετά που ήρθατε εσείς κοντά, επειδή εγώ πρόλαβα λίγο μαζί με την Νίκη, δεν μου μιλούσε και τόσο, δεν μιλούσε στην Έμιλη. Κάτι δεν μου κολούσε. Γι' αυτό κράτησα μια πισινή και εκεί που ένιωσες ότι ήταν τόσο flipped... Ήτανε για είναι μένα. Είναι επειδή εγώ είμαι τόσο ειλικρινές. Δεν μπορώ να έρθω να σου προσποιηθώ λίγο-λίγο. Μην μου προσποιείς, απλά πες, έμαθα αυτό, δεν μου ταιριάζει. Τέλος.